Καλημέρα, καλημέρα κύριε Αποδίτη, σε εσά, τον κύριο Πιλίδη, στου συνεργάτε σα, στου φίλου ακροατέ. Χαίρομαι που είστε καλά κι εσεί. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά κι εγώ. Είμαστε, προσπαθούμε, κρατάμε και τηρούμε τα μέτρα και εδώ στο στούντιο. Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, ωστόσο πρέπει να γίνει. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Είμαστε με αποστάσεις ασφαλείας, κύριε Καράγκλου, το ίδιο φαντάζομαι κάνατε κι εσείς και στο Υπουργείο. Πρέπει και εμείς τηρούμε όλα τα μέτρα και μέχρι στιγμής πρέπει να πούμε ότι είναι όλα καλά, δηλαδή δεν είχαμε κανένα περιστατικό για κανένα κρούσμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά βέβαια το καλό είναι ότι δεν είναι μόνο για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ή για το ραδιόφωνο του Focus που έχουμε να συνεχίσει έτσι να μην έχει κανένα περιστατικό για κανένα κρούσμα και να είστε όλοι υγιείς, αλλά είναι και για τη χώρα καλά. Τα μηνύματα δηλαδή είναι ιδιαίτερα θετικά και άλλωστε αυτό επικυρώνεται από τους πίνακες τους σχετικούς που έβγαλε χθες η κυβέρνηση, συγκρίνοντας ομοειδείς χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι το Βέλγιο, όπως είναι η Ολλανδία, όπου είδατε ότι τα κρούσματα αλλά και οι θάνατοι στις χώρες αυτές είναι πολύ περισσότερα από την Ελλάδα. Και παρακολουθώντας και τον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Χαρδαλιά κατά την καθιερωμένη ενημέρωση πλέον, φαίνεται πως να είμαστε αισιόδοξοι έτσι αρχές Μαΐου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, ίσως να έχουμε κάποια άρση των μέτρων, να χαλαρώσουν λίγο. Πρώτο Θεός και βλέποντας πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και βεβαίως με τη σύμφωνη γνώμη πάντοτε της ιατρικής κοινότητας και των υπευθύνων των ειδικών δημοξιολόγων, γιατί αυτοί έχουν σε αυτή τη φάση το πάνω χέρι, αυτούς πρέπει να ακούμε, σε αυτούς πρέπει να πειθαρχούμε. Νομίζω ότι ναι, τον Μάιο θα έχουμε κάποια χαλάρωση. Αλλά βέβαια όλα εξαρτώνται αν τον Απρίλιο, που είναι ένας καθοριστικός μήνας, που είναι στη μέση του Πάσχα και πολλές φορές θέλουμε να πάμε στην εκκλησία, πολλές φορές θέλουμε να πάμε στα χωριά μας. Έτσι, καταλαβαίνετε, υπάρχει μια μεγαλύτερη πίεση. Ναι, αν αυτό πιλήσουμε, με την εκκλησία έχει πονέσει πολύ κόσμο, κύριε Καράγκλου, ναι, είναι γεγονός αυτό. Όλους μας έχει πονέσει, αλλά δόθηκε λύση και σε αυτό. Ναι, θα γίνονται θείες λειτουργίες τελικά. Ήταν ευχάριστο αυτό. Ευχάριστο. Με κλειστές βεβαίως τις πόρτες της εκκλησίας, έτσι, ίσως είναι πρώτη φορά, αλλά θα το θυμόμαστε και αυτό κάποτε. Ότι αυτό σημαίνει πώς ακριβώς θα γίνει τώρα, κύριε Καράγκλου, ότι θα είμαστε. Η εκκλησία θα είναι ο ιερέας, ο ψάλτης και άλλα ένα έως δύο άτομα, έως τέσσερα άτομα το maximum. Δηλαδή ο καντιλανάτος μπορεί να είναι τέλος πάντων κάποιος άνθρωπος εκεί πέρα να βοηθάει στην θεία λειτουργία. Και βεβαίως αυτό που έχουμε κουβεντιάσει και με διάφορους Μητροπολίτες οι οποίοι μου πήραν τηλέφωνο, εκτός από τις τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές μεταδόσεις, τις live streaming μεταδόσεις όπου υπάρχουν δυνατότητες, θα βάζουν στα χωριά και τα μεγάφωνα έξω και τα ηχεία που έχουν, οπότε θα μπορεί κάλλιστα, γιατί μιλάμε τώρα για την άλλη εβδομάδα, μιλάμε για πρώτο Θεός, έχει φτιάξει και ο καιρός, δηλαδή δεν πιστεύω να είναι ακόμη χειμωνιάτικος ο καιρός. Θα μπορεί ο άλλος καθήμενος στο σπίτι του, ανοίγοντας το παράθυρο των μπαλκόνι του, να ακούει και από εκεί την. Θα μπορούμε δηλαδή στα μπαλκόνια μας και εμείς και οι Θεσσαλονικείς με ένα κεράκι στο μπαλκόνι να ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Υπάρχει δυνατότητα και από την τηλεόραση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι περισσότερες εκκλησίες θα κάνουν για το σύστημα με τα ηχεία έξω, τα μεγάφωνα έξω. Οπότε θα δίνεται η δυνατότητα να έχουμε και ζωντανή και πρωτογενώς την λειτουργία. Θα είναι πραγματικά πολύ, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χριστιανοσύνης το Πάσχα, κύριε Καράγκλου. Και είναι πραγματικά πολύ θετικό το γεγονός ότι είχαμε αυτή την είδηση χθες. Ναι, ζούμε απρόβλεπτες καταστάσεις, ζούμε φαινόμενα τα οποία δεν είχαμε φανταστεί ποτέ. Αν όμως επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα όπως έχουμε αποδείξει ότι είμαστε υπεύθυνοι, έτσι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, συνεχίσουμε να σεβόμαστε τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί, να μην τα παραβιάζουμε, θεωρώ ότι μέσα στον Μάιο, όπως είπατε και εσείς, φαίνεται ότι θα χαλαρώσουν λίγο τα πράγματα και έρχονται τα καλύτερα. Το μεγάλο στοίχημα είναι τώρα θα παιχτεί το Πάσχα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρήσουμε τα μέτρα, γιατί παρατηρήθηκαν και διάφορα φαινόμενα, μέχρι και αλλαγή κατοικίας, διεύθυνση κατοικίας στις δηλώσεις για να μεταβούν στα χωριά τους οι Έλληνες. Εντάξει, είναι φάνταστοι, δεν σταματούν. Να ξέρουν οι πονηροί, έχει ανακοινωθεί αυτό, κυρία Μποτίτση, ότι οι πονηροί οι οποίοι θα πάνε στα χωριά τους δεν θα έχουν δυνατότητα να επιστρέψουν μετά. Η δήλωση αυτή θα είναι δεσμευτική. Έτσι, θα έχουν πρόβλημα δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο, ας αφήσουμε τις πονηριές. Άλλωστε δεν μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Όλους μας στεναχωρεί η ιστορία αυτή, ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκκλησίες, ότι δεν μπορούμε να πάμε στα χωριά μας να ψήσουμε κτλ. Το σημαντικό είναι ότι δεν θα μπορούμε να μεταβούμε στην εκκλησία. Από εκεί και πέρα το να μην ψήσουμε στην αυλή του χωριού μας το κατσικάκι, το αρνάκι, θα το κάνουμε το χρόνο. Γερή να είμαστε πάνω από όλα. Η υγεία προέχει. Ας τη σεβαστούμε λοιπόν, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση του χρόνου, να είμαστε όλοι παρόντες και παρούσες και να γιορτάσουμε με τον τρόπο που πρέπει την Ανάσταση του Κυρίου μας. Θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Καράγκλου. Όπως είπε και επικαλούμε πάντοτε μια ρίση πολύ σωστή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ιερώνυμου, ο οποίος είπε: η πίστη μας δεν κινδυνεύει, οι πιστοί κινδυνεύουν. Σωστά.
Πάντως, για να έχουμε την υγεία μας, θα πρέπει να ενισχυθεί και η δημόσια υγεία, κύριε Καραόγλου. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και είδατε ότι ενώ στην αρχή είχαμε μια πρόθεση να πάρουμε έξτρα περίπου 2.000 γιατρούς και νοσηλευτές, μιλούσαμε για 1.500 νοσηλευτές και 500 γιατρούς, τελικά η κυβέρνηση αναθεώρησε αυτό τον αριθμό προς τα πάνω, πολύ προς τα πάνω. Ήδη μιλάμε για 4.800 γιατρούς και νοσηλευτές, ήδη έχουν προσληφθεί 2.400 περίπου. Συνεχίζεται αυτή η διαδικασία και ο στόχος είναι μέχρι τη Μεγάλη Εβδομάδα να έχει απορροφηθεί το σύνολο των νεοπροσλαμβανομένων γιατρών και νοσηλευτών, έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας γίνεται. Γιατί πράγματι τώρα με τις συνθήκες κρίσης, το εθνικό σύστημα υγείας είναι αυτό που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Και γι' αυτό το λόγο οφείλουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα βάση της καρδιάς μας στους ήρωες, γιατρούς, νοσηλευτές, τεχνικό, διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων, που κάτω από δύσκολες συνθήκες δίνουν τη μάχη για να σώσουν όσο περισσότερους συμπατριώτες μας μπορούν. Είναι πραγματικά άξιοι επένου θαυμασμού και της τιμής από όλους μας. Από εκεί πέρα δεν σταματάμε εκεί. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και σε επίπεδο κυβερνητικό με την αγορά των εργαλείων που χρειάζονται, είτε είναι ιατρικά μηχανήματα, είτε είναι μάσκες, είτε είναι γάντια, είτε είναι απολυμαντικά, οτιδήποτε χρειάζεται, αλλά και με δωρεές. Και στέκομαι σε αυτό γιατί έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να έχουμε δωρεές και ήδη έχουμε μια ανταπόκριση από τις εταιρείες και θέλω να τις ευχαριστήσω γι' αυτό. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε τα καλά πρότυπα και ξέρετε, ο ένας παρακινεί τον άλλο βλέποντας ότι η Α εταιρεία έκανε μια δωρεά, σπέβει και η άλλη να κάνει. Θεωρώ ότι κινούμαστε εν πάση περιπτώσει σε ένα καλό επίπεδο. Μακάρι βεβαίως να μην είχαμε αυτή την πανδημία και αυτό το πρόβλημα, αλλά παρόλα αυτά τολμώ να πω ότι είμαστε συγκριτικά πολύ καλύτερα από άλλες χώρες. Αυτό αποδεικνύει ότι η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, είχε γρήγορα αντανακλαστικά και είχε σχέδιο και το εφήρμοσε από την πρώτη στιγμή χωρίς να λογαριάσει ούτε πολιτικό κόστος ούτε τίποτα. Θυμάμαι όταν ξεκινούσαν τα μέτρα με το κλείσιμο των σχολείων, με τον περιορισμό της κυκλοφορίας, ακούσαμε κριτική ότι η κυβέρνηση κινδυνολογεί, ότι βιάζεται, ότι κάνει, ότι ράνει. Τελικά αποδείχθηκε ότι πολύ σωστά έπραξε και έγκαιρα και γρήγορα και γι' αυτό το λόγο σε αυτή τη φάση είμαστε σε καλύτερη φάση από ότι άλλες χώρες. Να έχουμε ελπίδα, να έχουμε πίστη, να είμαστε πειθαρχημένοι, να ακολουθούμε τις οδηγίες των γιατρών και νομίζω ότι όλα θα πάνε κατευθείαν. Mm-hmm. Και όπως είπατε και εσείς, αξίζουν συγχαρητηρίων και οι γιατροί και οι νοσηλευτές των νοσοκομείων, οι οποίοι θα πρέπει βεβαίως να δουλεύουν και να εργάζονται, να αισθάνονται ασφάλεια πάνω απ' όλα, γιατί υπήρξε και μία αναστάτωση, είχαμε κάποια κρούσματα εδώ σε νοσοκομεία της πόλης. Υπάρχει μία έκδηλη αγωνία. Κατανοητό και σεβαστό. Και πρέπει να κατανοούμε και να σεβόμαστε και τους γιατρούς, με την έννοια ότι τώρα δίνουν μια μάχη για τη ζωή πολλών συμπατριωτών μας. Άρα λοιπόν οτιδήποτε άλλο δεν είναι άμεσο δεν πρέπει να πηγαίνει τώρα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει λόγος να φορτώνουμε κι άλλο το Εθνικό Σύστημα Υγείας όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πανδημία η οποία είναι και φωνική σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, ας αφήσουμε τα δευτερεύοντα για αργότερα, γιατί θα έρθουν και καλύτερες ημέρες. Μετά τον Μάιο, το καλοκαίρι, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, και ας τους βοηθήσουμε μένοντας στο σπίτι, ακολουθώντας τις οδηγίες τους, έτσι ώστε να μην καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως έγινε σε άλλες χώρες, όπως έγινε στην Ιταλία, όπως έγινε στην Ισπανία, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Μεγάλη Βρετανία που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Να βοηθήσουμε με τον τρόπο το δικό μας. Μπορεί ο κάθε υπεύθυνος πολίτης μπορεί να βοηθήσει με τη συμπεριφορά του τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας σωστά, μένοντας σπίτι, ακολουθώντας οδηγίες και όλα θα πάνε όπως πρέπει. Μάλιστα. Εκτός όμως από το θέμα, το σημαντικό θέμα της υγείας μας, κύριε Καραόγλου, ένα άλλο που μας καίει είναι και το οικονομικό. Έχει στηριξει η κυβέρνηση μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών, ωστόσο υπάρχει και μια άλλη μερίδα, όπως οι άνεργοι, όπως οι άνεργοι οικογένειες. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως. Για τα θέματα οικονομίας. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει και μια άλλη μερίδα Ελλήνων πολιτών, όπως άνεργοι, οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά και θα πρέπει να σταθεί περισσότερο από πάνω τους, πιστεύω, η κυβέρνηση. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, κυρία Μποτίτση. Mm-hmm. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα σχέδιο, αρχή, μέση και τέλος. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με ένα πρώτο πακέτο μέτρων, το οποίο πακέτο μέτρων περιλάμβανε μέτρα και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους και εκεί ακούσαμε κριτική από κάποιους. Κοιτάξτε, για να υπάρχουν εργαζόμενοι πρέπει να υπάρχουν και επιχειρήσεις. Έτσι, δεν αρκεί να λες
ότι οι εργαζόμενοι θα παίρνουν το μισό τους κανονικά και τώρα ακόμα που δεν δουλεύει. Ωραία. Αλλά αν η επιχείρηση δεν αντέξει και κλείσει, τι θα γίνει. Μα θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους οι επιχειρήσεις. Συμφωνώ. Ακριβώς. Άρα λοιπόν τονίζω ότι για να υπάρχουν εργαζόμενοι και μάλιστα χαμογελαστοί εργαζόμενοι που αμείβονται κανονικά έτσι αξιοπρεπώς και μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια, θα πρέπει να σταθούν και οι επιχειρήσεις. Άρα λοιπόν εμείς κρατήσαμε μια ισορροπία και ενισχύσαμε και τις επιχειρήσεις με μια σειρά από μέτρα και τους εργαζόμενους, έτσι ώστε όλοι να αντέξουν. Η πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε τους πάντες, έτσι ώστε να βγούμε μέσα από την κρίση αυτή που είναι μια πρωτοφανής κρίση που αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα και αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί οποιαδήποτε ανθρώπινη απώλεια δεν αναπληρώνεται. Όλα τα άλλα αναπληρώνονται και ξαναφτιάχνονται και από την αρχή άμα χρειαστεί. Αλλά παίρνουμε και μέτρα έτσι ώστε να σταθούν οι επιχειρήσεις μας και να υπάρξουν οι εργαζόμενοι και την επόμενη μέρα να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει το όλο σύστημα της ελεύθερης οικονομίας που έχουμε στη χώρα μας. Ήδη ανακοινωθήκαν 4 πακέτα μέτρων. Mm-hmm. Το κόστος αθρηστικά, αν υπολογίσουμε με τα μέτρα του παγώματος των φορολογικών υποχρεώσεων, της αναστολής όλων των οφειλών που υπήρχαν στο δημόσιο, ξεπερνάει τα 24 δισεκατομμύρια, ξεπερνάει τα 24 δισεκατομμύρια και αυτά μιλάμε για τον Μάρτιο και για τον Απρίλιο. Εδώ είμαστε. Το πλεονέκτημα που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θεωρώ και η κυβέρνηση συνολικά είναι ότι παρακολουθεί την κοινωνία, δεν είναι μακριά από την κοινωνία, έχει μάτια, έχει αυτιά, ακούει τους φορείς, ακούει τους μεμονωμένους πολίτες, κάνουμε διορθωτικές κινήσεις όπου γίνονται λάθη, λογικό και ανθρώπινο είναι, δεν διεκδικούμε το αλάθητο του Πάπα και θεωρώ ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Άρα λοιπόν, Μάρτιο-Απρίλιο θεωρώ ότι κάναμε αυτό που υπήρχαν οι δυνατότητες να κάνουμε. Και τον Μάιο όμως αν χρειαστεί και τον Ιούνιο αν χρειαστεί, η κυβέρνηση θα είναι παρούσα και θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, χωρίς αυτό να πει ότι ξεχνάμε και τους ανέργους. Ήδη τρέχει ένα πρόγραμμα μεγάλο 36.500 για απασχόληση σε διάφορες κοινωνικές δομές, τους ΟΤΑ και τα λοιπά, για τους ανέργους. Υπάρχει μια εισοδηματική ενίσχυση για 100.000 περίπου εργαζομένους. Εφαρμόζεται δηλαδή ένα σύνολο μέτρων, έτσι ώστε να μην υπάρξει κανείς Έλληνας πολίτης που να αισθανθεί ότι είναι περιθωριοποιημένος, ότι δεν αντιμετωπίζεται όπως πρέπει από το ελληνικό κράτος και ότι κινδυνεύει η επιβίωσή του. Mm-hmm. Σας ακούν οι ακροατές μας, κύριε Καράουγλου, μήνυμα τώρα στο Messenger του Focus. Ένας κύριος είναι στην αναμονή για την σύνταξή του. Ρωτά μήπως θα έπρεπε να επισπευθούν οι διαδικασίες ώστε να συνταξιοδοτηθούν πιο σύντομα, γιατί αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Τον κατανοώ και το σέβομαι και ξέρω ότι μπορεί να ταλαιπωρείται και να περιμένει και ένα και δύο χρόνια ίσως και περισσότερα. Το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε τεράστια προβλήματα γιατί δυστυχώς ο μηχανισμός του Υπουργείου, του κάθε Υπουργείου, δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσε πριν λίγο καιρό. Γίνεται μια προσπάθεια να λειτουργήσει με τις καλύτερες συνθήκες. Αλλά αν ξεκινήσουμε, απομακρύνθηκαν από τις δουλειές τους τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έτσι, για λόγους ευνόητους. Ναι. Απομακρύνθηκαν οι περίληκες δημόσιοι υπάλληλοι. Απομακρύνθηκαν οι μητέρες με μικρά παιδιά που έχουν πρόβλημα και πρέπει να κρατήσουν τα παιδιά τους. Και από το υπόλοιπο προσωπικό, το 1/3 δουλεύει στα υπουργεία και τα άλλα 2/3 δουλεύουν με τηλεργασία. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό μπορεί να έχει ακόμη πρόσθετες καθυστερήσεις. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι το δημόσιο λειτουργεί όσο καλύτερα μπορεί με τις συνθήκες που υπάρχουν και με τους περιορισμούς και με τα προβλήματα που υπάρχουν. Βεβαίως το θέμα των συντάξεων είναι ένα ζήτημα το οποίο είχε καταγγελθεί και προεκλογικά αλλά και εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδων εκκρεμούσες σε συντάξεις. Γίνεται μια μάχη, μια μεγάλη προσπάθεια. Το αρμόδιο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης είχε διαβεβαιώσει ότι από τον Ιούνιο και μετά ένα 30%, αν θυμάμαι καλά, του ποσοστού των συντάξεων θα βγαίνουν με ηλεκτρονικό τρόπο άμεσα. Για τις υπόλοιπες γίνεται μια μάχη, ένας αγώνας, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του χρόνου, αν είναι δυνατόν, να καλυφθούν όλες οι εκκρεμούσεις αιτήσεις συνταξιοδότησης. Μάλιστα. Ένα άλλο θέμα που πονά τον Έλληνα, κύριε Καράουγλου, η πρώτη κατοικία. Η προστασία του νόμου τελειώνει στα τέλη του μήνα. Μεγάλη και η αγωνία, όσο μετράμε και αντίστροφα. Να μην έχουν αγωνία. Τους ξεκαθαρίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει να έχουν αγωνία, ότι ήδη τα αρμόδια υπουργεία επεξεργάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις και θα γίνουν αυτά και να
μην έχουν καμιά αγωνία για το αν θα κλείσει η Βουλή την μεγάλη εβδομάδα, για παράδειγμα, γιατί υπάρχουν οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Mm-hmm. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή η κυβέρνηση να νομοθετήσει και με αυτόν τον τρόπο, και απλά έχει την υποχρέωση μετά με βάση τον κανονισμό της Βουλής, εντός 60 ημερών την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να την φέρει για κύρωση στο Κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν διαβεβαιώνω τους πάντες, τους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν προβλήματα, αυτούς που προστατεύονται από τους διάφορους νόμους μέχρι 30 Απριλίου, mm-hmm. ότι και μετά την 1 Μαΐου θα υπάρχει μια νομοθετική κάλυψη, να μην ανησυχούν, έτσι θα τακτοποιηθεί το ζήτημα και αυτό έγκαιρα και χωρίς να υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα. Τώρα το ζητούμενο, κύριε Καράουγλου, είναι ποια είναι τα αποθέματα του κοινωνικού κράτους. Δίνουμε, σίγουρα θα χρειαστούν περισσότερα. Θα χρειαστούμε. Από ό,τι φαίνεται, δυστυχώς. Και το σίγουρο είναι ότι αφού τελειώσει με το καλό, το ελπίζουμε όλα, νικηφόρα αυτός ο πόλεμος με τον κορονοϊό, αφού σώσουμε την υγεία μας, το αμέσως επόμενο μεγάλο στοίχημα θα είναι να σώσουμε έναν άλλον μεγάλο ασθενή, που φαντάζομαι θα είναι η οικονομία μας. Οικονομία. Πού βλέπετε να οδεύουν τα πράγματα? Κοιτάξτε, πρέπει να επισημάνουμε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ποια δηλαδή? Το ότι δηλαδή πετύχαμε πρώτον να μπούμε στο μηχανισμό ποσοτικής χαλάρωσης, κάτι το οποίο πάλευε και η προηγούμενη κυβέρνηση από το 2015 και μετά, αλλά δεν το είχε πετύχει και τώρα έγινε πράξη. Αυτό σημαίνει mm-hmm. πρακτικά ότι έχουν τη δυνατότητα οι τράπεζές μας να δανείζονται με φτηνά επιτόκια. Δεύτερον, το ότι συμμετέχουμε στις ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς κανένα πρόβλημα, και ότι δεν υπάρχει η δέσμευση, έχει ακυρωθεί η δέσμευση με απόφαση του Eurogroup για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%. Έτσι, mm-hmm. γιατί καταλαβαίνετε, υπό συνθήκες κρίσης δεν μπορούσαμε να έχουμε και το στόχο να παλεύουμε να πάρουμε για το 3,5%. Mm-hmm. Και βεβαίως, τρίτον, είμαστε σήμερα σε μια φάση, μια που έχουμε ξεφύγει πλέον από τη λογική να χαρακτηριζόμαστε το μαύρο πρόβατο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου, θα έλεγα γενικότερα. Είμαστε στη φάση όπου σήμερα συνεδριάζει το Eurogroup και περιμένουμε να δούμε τον άσπρο καπνό, και ο άσπρος καπνός θα είναι αν υπάρξει μια απόφαση για την έκδοση ενός ευρωομολόγου. Πρακτικά το λέω αυτό τώρα για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές που δεν είναι απαραίτητο να είναι ειδικοί, κυρία Μποτίτση. Mm-hmm. Δηλαδή να εκδοθεί ένα ομόλογο με εγγύηση συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το επιτόκιο του να είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι η Ελλάδα, η οποία έχει φτάσει να δανείζεται με 0,92 τα δεκαετή ομόλογά της, επιτόκιο 0,92, κάτι το οποίο ήταν ένα ιστορικό ρεκόρ. Με την κρίση που ξέσπασε, αυτόματα είχε πάει στο 4 και μετά με τα κάποια μέτρα και εγγύησεις που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έπεσε γύρω στο 1,8-1,9. Mm. Είναι σήμερα το δεκαετές ομόλογο του δημοσίου. Αν αύριο υπάρξει ομόλογο δεκαετές, ευρωομόλογο, με εγγύηση συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να δανειστούμε με επιτόκιο είτε αρνητικό, όπως δανείζεται σήμερα η Γερμανία, είτε με επιτόκιο της τάξης του 0,1-0,2. Άρα αυτό σημαίνει ότι φτηνό κόστος δανεισμού. Άρα λοιπόν θα μας δοθεί η δυνατότητα να ανατροφοδοτήσουμε τα εκκρεμή δάνειά μας και βεβαίως να έχουμε φτηνό χρήμα για να το δώσουμε στην αγορά. Αυτό λοιπόν που θέλω να διαβεβαιώσω όλους είναι, αν σήμερα υπάρξει ο λευκός καπνός και δούμε μια λύση στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με την έκδοση του ευρωομολόγου ή κορονοομολόγου, όπως λένε κάποιοι, ή οποιαδήποτε άλλη απόφαση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα να έχουν τη δυνατότητα όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αναφέρουμε και στις χώρες του Νότου που έχουν τα τεράστια προβλήματα και στις οικονομίες τους, αλλά και με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Για παράδειγμα, στην Ιταλία, στην Ισπανία, ακόμη και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, είδατε το πρωτοστάτη. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γαλλία. Mm-hmm. Λοιπόν, ακριβώς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να δανειστούμε με πολύ χαμηλό επιτόκιο, άρα θα υπάρχει ρευστότητα, που είναι μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να αναθερμανθεί η οικονομία. Με χαμηλότοκα ή και άτοκα δάνεια, με ρευστότητα στις επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Και βεβαίως με ένα πλέγμα κοινωνικής προστασίας, όπως ανέφερα ήδη, σε εργαζόμενους και ανέργους, για να μπορέσουν όλοι να ξεπεράσουν τις δύσκολες στιγμές. Είστε αισιόδοξος ότι θα βγει λευκός καπνός, όπως είπατε, γιατί βλέπουμε μια Γερμανία κρατά μια στάση ανυποχώρητη. Υπάρχει περίπτωση να καμφθούν οι αντιστάσεις της? Πιστεύω ότι η κουλτούρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η κουλτούρα της διαπραγμάτευσης, η κουλτούρα του παζαριού. Mm-hmm. Προφανώς οι βόρειες χώρες, οι οποίες δεν έχουν προβλήματα δανεισμού γιατί οι οικονομίες τους είναι εύρωστες και δανείζονται με μηδενικά ή και αρνητικά επιτόκια, βλέπει Γερμανία, βλέπει Ολλανδία, mm-hmm. βλέπει Δανία, βλέπει
Σουηδία, όλες αυτές οι χώρες. Προφανώς δεν τους απασχολεί αυτό το πράγμα, το πρόβλημα, και παράλληλα δεν θέλουν να επιβαρυνθούν από τυχόν άφρονες κινήσεις κάποιων κυβερνήσεων που ενδεχόμενα δανειστούν πολύ μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πρέπει και δημιουργήσουν πρόβλημα συνολικά και στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα και στη δική τους. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα βρεθεί μια λύση, και η λύση αυτή θα είναι ότι μπορεί να εκδοθεί ένα ευρωομόλογο μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό, 500 δισεκατομμύρια. Θα ήταν κάτι καλό. Ένα τρισεκατομμύριο, ακόμη πιο καλό. Έτσι δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Mm-hmm. Όπου στη συνέχεια η κάθε χώρα θα δικαιούται πρόσβαση στο ευρωομόλογο αυτό, άρα σε φτηνό δανεισμό, με βάση τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ. Άρα λοιπόν η συμμετοχή της ελληνικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι της τάξης του 2%, είναι τεχνικά ζητήματα αυτά, αλλά προσπαθώ να δώσω λίγο να καταλάβουν. Να καταλάβουν, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αν αποφασιστεί να εκδοθεί ευρωομόλογα της τάξης των 500 δις, η συμμετοχή μας είναι 2%, άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε 10 δισεκατομμύρια με πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο, ενδεχόμενα και αρνητικό επιτόκιο. Αν είναι ένα 3, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να πάρουμε το 2%, 20 δισεκατομμύρια. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ας περιμένουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θέλω να ελπίσω ότι θα έχουμε θετική κατάληξη, γιατί όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει και την επόμενη μέρα, όταν με το καλό αφήσουμε πίσω μας την κρίση της υγείας, γιατί επαναλαμβάνω και το τονίζω, και αυτό ήταν πάγια θέση και αρχή και του Κυριάκου, του Μητσοτάκη, της κυβέρνησής του, και αυτό εφήρμοσε από την πρώτη στιγμή. Προηγείται η δημόσια υγεία. Πάνω απ' όλα η δημόσια υγεία. Καμιά ανθρώπινη ζωή δεν αναπληρώνεται. Αν λοιπόν ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να βοηθήσουμε να ξεκινήσει, να ορθοποδήσει και η οικονομία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση σε επίπεδο χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα είναι και το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Υπουργέ μου, κύριε Καράουγλου, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που σας είχαμε κοντά μας. Υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη και σε εσάς. Γεια σας. Βεβαίως. Γεια σας.